Αλλάζουμε θέμα σε καθεστώς συναγερμού. Παραμένει, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Με μεγάλο κομμάτι της επικράτειας να βάφεται σήμερα πορτοκαλί, αύριο η Αττική θα βρίσκεται στο κόκκινο. Σήμερα το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στις δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς ξέσπασαν φωτιές σχεδόν ταυτόχρονα σε Μενίδη, Βαριμπόμπη και στον οικισμό περιμετρικά της Βόλβης, με το 112 να ενεργοποιείται και τα εναέρια μέσα να σηκώνονται άμεσα. Τριπλός συναγερμός το μεσημέρι στην πυροσβεστική. Πύρινα μέτωπα με ελάχιστα λεπτά διαφορά σε Βαριμπόμπη, Μενίδη και οικισμό λίμνης Βόλβης. Αυξημένες δυνάμεις πυρόσβεσης με χερσαία και εναέρια μέσα και 112. Στο Μενίδη η πυρκαγιά ξέσπασε σε ρεματιά κοντά σε σπίτια στην περιοχή Κόκκινος Μήλος. Δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν αμέσως ρήψεις και η τροχέα προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Μέχρι να βγούμε, γιατί εγώ έχω πρόβλημα με τα πόδια μου, δεν μπορώ να περπατήσω, βλέπουμε ότι η φωτιά έχει φτάσει εδώ πέρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και γενικά τους μεγαλύτερους να φύγουν από εδώ, γιατί δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Οι κάτοικοι με τσάπες και λάστιχα στα χέρια ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και βρέχουν εδώ στο Μενίδη, καθώς η φωτιά πλησιάζει μία ανάσα από τα σπίτια τους. Εδώ μένω, δεν βλέπεις τα λάστιχα εδώ, πέσβηνα. Πρώτος που βγήκα ήμουν εγώ. Η επόμενη μέρα στο Κίτσι και στην περιοχή Λαμπρικά στο Κοροπή βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με αποκαίδια. Δύο σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περιουσίες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μπορεί να σβήναμε τη μια φωτιά και να ερχόταν άλλη από πίσω μας. Ακαθάριστα οικόπεδα και εκτάσεις γεμάτες με ξερά χόρτα στην περιοχή αποτέλεσαν βραδιφλεγείς βόμβες, με την φωτιά να προκαλεί συνεχώς νέες μικροαιστείες και να δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Όπως λένε οι κάτοικοι, στην περιοχή υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχουν και κάποια άλλα που έχουν καθαριστεί, όμως τα ξερά χόρτα παραμένουν μέσα, με αποτέλεσμα να αποτελούν προσάναμα για κάποια πυρκαγιά. Όταν δεν εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης, εμείς όσο μπορούμε, το διπλανό μας, είτε είναι δικό μας είτε όχι, καθαρίζουμε. Τώρα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Οι περιοχές όλες αυτές είναι εκτός σχεδίου. Δεν είναι οικόπεδα με την έννοια του οικόπεδου. Είναι αγροτεμάχια. Τα αγροτεμάχια δεν έχουν υποχρέωση καθαρίσματος. Εναπόκειται στο φιλότιμο αυτών των ιδιοκτητών να τα καθαρίσουν. Αύριο όλη η Αττική θα είναι σε κόκκινο συναγερμό. Για πρώτη φορά τόσο νωρίς μες τον Ιούνιο έχουμε δίκτυ 5 στην Αττική, δηλαδή Red Coat, κατάσταση συναγερμού. Και δίκτυ 4 σε 4 άλλες περιφέρειες της χώρας. Όλος ο κρατικός μηχανισμός θα είναι σε εγρήγορση. Ακόμα και ένας πυνθύρας μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο και σε καταστροφή. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση, με τις αρχές να ζητούν την προσοχή όλων μας. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα ξέσπασαν συνολικά 64 πυρκαγιές. Μάνια Λεβιζάτου, είχαμε μεγάλη κινητοποίηση εδώ στην Αττική, στη Βαριμπόμπη. Και πριν από λίγο είχαμε 112 στο Μάτι και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους. Ναι, πράγματι δεν μας έφτανε, Ράνια, ο τριπλός συναγερμός που είχε στην πυροσβεστική το μεσημέρι με τις τρεις φωτιές στην Αττική. Λίγο μετά τις 6.30 και εδώ στο Μάτιο που βρισκόμαστε στην οδό Αγίου Ιωάννου είχε συναγερμός. Είχε και το 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν πήρε φωτιά το συγκεκριμένο εδώ οικόπεδο που σας δείχνουμε τώρα με τον Μανώλη τον Εμμανουλίδη και τον Γιώργο τον Βασιάτη και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα τον δωμό. Βλέπετε ότι η πυροσβεστική παραμένει ακόμα στο σημείο και έφτασε στο οικόπεδο εδώ που βλέπετε που επιχειρούν ακόμα και τώρα που έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά να την σβήσουν. Και αυτό η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση τόσο με αέρια όσο και με επίγειες δυνάμεις, γιατί βλέπετε ακριβώς από πίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Οι μνήμες από το Μάτι νομίζω είναι ακόμα νοπές, οπότε καταλαβαίνουμε με τον ισχυρό άνεμο που πνέει τις τάξεις των 7 και 8 μποφόρ, καταλαβαίνουμε ότι αν δεν ήταν τόσο άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, τι μπορεί να είχε γίνει εδώ στην περιοχή όπου και βρισκόμαστε. Και ξύπνησαν τώρα και οι μνήμες για τους ανθρώπους που το θυμούνται πάρα πολύ καλά, να βλέπουν τους ανέμους αυτή την ισχύ και το 112 να χτυπά, μπορούμε όλοι νομίζω να καταλάβουμε.
Ναι, και σε μια ημέρα που, όπως είπες και εσύ, η Ράνια, ξέσπασαν 64 δασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και η επόμενη μέρα, η αυριανή, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Κόκκινος συναγερμός για πρώτη φορά σχεδόν στα μέσα του Ιουνίου στην Αττική, επίπεδου 5. Και επίσης θα είναι πολύ ψηλός και για κάποιες άλλες περιοχές. Οπότε λοιπόν, με ευθύνη της περιφέρειας, θα κλείσουν αύριο πάρκα αλλά και άλση και δεν θα απαγορεύεται και η κυκλοφορία στους περιπατητές αλλά ούτε και στα οχήματα να προσεγγίσουν την περιοχή λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για την πυρκαγιά. Μάνια, σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο λοιπόν οι άνεμοι στην Αττική θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για ρηπές που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 10. Η Χριστίνα Ρίγου είναι μαζί μου στο στούντιο. Χριστίνα, καλώς ήρθες. Επικίνδυνο κοκτέιλ. Πολύ ισχυροί άνεμοι και το λέω και για μας εδώ στην Αττική. Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία. Πραγματικά και μάλιστα σήμερα και εδώ στην Αττική καταγράφηκαν ρηπές ανέμων που έφτασαν τα 9 με 10 μποφόρ, κάτι που θα επαναληφθεί και αύριο. Όμως έχουμε να κάνουμε με ένα καιρικό κοκτέιλ. Με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ένα παρατεταμένο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και αυτή την ώρα, σήμερα μάλλον, έχουμε και 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και στη Βόρεια και παρατεταμένο διάστημα ξηρασίας. Mm. Αυτές τις καιρικές συνθήκες έχουμε δει σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών να είναι ουσιαστικά η δασική πυρκαγιά καθοδηγούμενη από τον άνεμο με μεγάλο θερμικό φορτίο. Κάτι που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιασδήποτε προσπάθεια κατάσβεσης. Έχουμε χάρτη να δούμε. Έχουμε χάρτη. Στην Αττική, ολόκληρος ο νομός αύριο, που θα είναι μια πολύ κόκκινος. Δύσκολη μέρα, είναι κόκκινος. Θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, όπως είπες. Προβλέπονται να φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ οι ρηπές, με υψηλές θερμοκρασίες. Η μέγιστη θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, σε πολύ ψηλό κίνδυνο μένουν και οι υπόλοιπες περιοχές που βλέπουμε σε πορτοκαλί χρώμα. Εύβοια, κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και το ανατολικό Αιγαίο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο, αν και αυτές οι καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν περίπου μέχρι και την Κυριακή. Αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους με πολύ ζέστη. Μάλιστα, Χριστίνα, σε ευχαριστώ.